χωριό το οποίο είναι εξαιρετικά ζωντανό και δεν πιστεύω ότι κάθε φορά που περνάμε από εδώ και υποσιαζόμαστε το πόσο ζωντανό είναι όλο το χωριό στην καθημερινότητά του, έχει παράδοση στα ναυτικά επαγγέλματα και θεωρήσαμε ότι είναι μια καλή αφετηρία να ξεκινήσουμε από εδώ. Σε αυτή λοιπόν την πολύ μικρή παρουσίαση, ο πρώτος μας στόχος είναι να μοιραστούμε μαζί σας τις δυνατές λύσεις που μπορεί να προσφέρει, επαγγελματικές λύσεις μπορεί να προσφέρει η ναυτιλία μέσα από τα επαγγέλματα της θάλασσας. Στη συνέχεια, επειδή όλα τα επαγγέλματα είναι πολύ ωραία και κυρίως όταν τα αγαπάς γίνονται ακόμα πιο ωραία, αλλά από όλα πρέπει να ζήσεις, έχουμε συγκεντρώσει τους οικονομικούς δείκτες της ελληνικής οικονομίας στην σημερινή κατάσταση και τα ποσοστά που είναι σε επίπεδο ανεργίας, σε επίπεδο απασχόλησης, αυτοαπασχόλησης, που δείχνουν, γιατί τα νούμερα πάντα μιλούν από μόνα τους, δείχνουν ότι πραγματικά σε μια χώρα που είναι η Ελλάδα, η ενασχόληση με τα ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα όντως μπορεί να δώσει πολύ ποιοτικές λύσεις στα παιδιά που είναι να σταδιοδρομήσουν. Και μετά, κλείνοντας αυτό, έχουμε επιλέξει να δώσουμε σε όσους είναι εδώ και σε όσους επιλέξετε μετά εσείς να το συζητήσετε με φίλους και γνωστούς, τις διαδρομές από τις οποίες από οποιοδήποτε σημείο κάποιος ανήλικος ή κάποιος ενήλικος θέλει να σταδιοδρομήσει σε ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα, πώς θα μπορούσε να το κάνει, ώστε να είναι χαρτογραφημένο αυτό και να αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται η διάδοσή του μέσα στην δική μας κοινωνία. Και εγώ δεν σας κρύβω που η ειδικότητά μου δεν είναι ούτε ναυτικών επαγγελμάτων ούτε ναυτιλιακών επαγγελμάτων. Προέρχομαι από τον χώρο του Πολυτεχνείου. Με πολύ μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα ότι πάρα πολλές ειδικότητες του Πολυτεχνείου ξαφνικά οδηγούν σε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και στον χώρο της ναυτιλίας. Οπότε μπορούμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να τα βλέπουμε αυτά. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε. Τα ναυτικά επαγγέλματα. Αξιωματική γέφυρα και μηχανή, τα υπανσωματική και τα κατώτερα πληρώματα. Όλα αυτά είναι οι απαραίτητες εκείνες μονάδες που πρέπει να υπάρχουν μέσα σε ένα πλοίο για να μπορέσει να ταξιδέψει. Στα ίδια ναυτικά επαγγέλματα θα μπορούσε κάποιος εκτός από το κομμάτι των υπαξιωματικών και των υλοστρώμων, πληρών, ναύκληρων, μηχανοδηγών κλπ. Να δει και κάποια άλλα επαγγέλματα που στην Χίο, παρόλο που η ναυτική μας παράδοση είναι τόσο έντονη, τα αγνοούμε πλήρως, γιατί πολύ απλά δεν είχαμε ούτε τις δομές, τις υποδομές, αλλά ούτε τις επαγγελματικές ευκαιρίες να τα αξιοποιήσουν και παιδιά να οδηγούν σε αυτές τις λύσεις.